Οι τεχνολογικές εξελίξεις μπαίνουν στα ορυχεία και τα κάνουν πιο ασφαλή για όσους δουλεύουν εκεί, μειώνοντας ταυτόχρονα τις περιβαλλοντικές συνέπειες. Στο εγγύς μέλλον θα δούμε ντρόουν και αυτόνομα οχήματα να οδηγούνται εξ αποστάσεως μέσω δικτύων 5G. Η επανάσταση που φέρνει η τεχνολογία αιχμής διαμορφώνει και την αυριανή βιομηχανία εξόρυξεων. Καθώς η Ευρώπη χρειάζεται να βρει νέα ορυκτά κοιτάσματα και να διασφαλίσει την προμήθεια πρώτων υλών, νέες τεχνολογίες και διαδικασίες πρέπει να εφαρμοστούν. Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Project SIMS οδηγεί τη διαδικασία εξυγχρονισμού, προσαρμόζοντας τις υπάρχουσες συσκευές στον τομέα των εξορύξεων. Οι νέες λύσεις εστιάζουν σε ασφαλείς, αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον εξορύξεις. Θα χρησιμοποιούμε drones στα ορυχεία και δεν θα έχουμε ανθρώπους σε πιθανώς επικίνδυνα σημεία. Θα χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά οχήματα αντί για ντίζελ, δηλαδή δεν θα εκπέμπουν τόσο διοξίδιο του άνθρακα, άρα αέρια θερμοκηπίου. Θα αυξήσουμε λοιπόν τον βαθμό αυτοματισμού, οπότε θα έχουμε λειτουργίες πλήρους ανάπτυξης, χωρίς να υπάρχει μεγάλη ανθρώπινη παρουσία. Η μείωση του χρόνου των δραστηριοτήτων εξόρυξης και η ύπαρξη πιο ασφαλών συνθηκών εργασίας είναι ανάμεσα στους στόχους του Project SIMS. Τα ντρόν μπορεί να είναι ένας πολύτιμος σύμμαχος σε αυτούς τους στόχους. Μπορούν να εξερευνήσουν στοές χωρίς να μπαίνουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Τα όργανα τους μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες για το είδος του βράχου, για τη σταθερότητα των τούνελ μετά από κάποια έκρηξη. Το drone έχει πολλούς αισθητήρες που ερευνούν το περιβάλλον και ψάχνουν να βρουν τη στοά και ακολουθούν τη διαδρομή. Μια κάμερα καταγράφει τις οπτικές πληροφορίες, το τι συμβαίνει δηλαδή. Μπορεί να φωτίσει έντονα για να αποτυπώσει τι υπάρχει, ακόμη και σε ένα απόλυτα σκοτεινό μέρος. Η βάση αυτής της επανάστασης εξορύξεις είναι η σύνδεση 5G, η οποία είναι δυνατή μέσα στο ορυχείο χάρη σε αυτούς τους ειδικούς μπομπούς. Το 5G επιτρέπει στους χειριστές με την υψηλή του ταχύτητα και τις εξαιρετικές του επιδόσεις να ελέγχουν με αξιόπιστο τρόπο τις εξεταζόμενες περιοχές από την επιφάνεια, χάρη σε τηλεχειρισμό. Στόχος μας είναι να παίρνουμε αυτό που έχουμε υπέργεια, τη συνδεσιμότητα που έχετε καθημερινά στο κινητό σας τηλέφωνο και να τη χρησιμοποιούμε υπόγεια σε ένα ορυχείο. Όχι μόνο για την απλή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και τη χρήση του διαδικτύου, αλλά επίσης για έλεγχο εξ αποστάσεως βαρέων μηχανημάτων και συνδεδεμένων αισθητήρων. Πρέπει να έχουμε κάτι που να είναι αξιόπιστο, να μην έχει καθυστέρηση και να έχουμε feedback σε πραγματικό χρόνο. Το Πανεπιστήμιο της Λουλέας στη Σουηδία έχει αναπτύξει επίσης έναν προσωμιωτή εικονικής πραγματικότητας που μας επιτρέπει να περπατήσουμε μέσα στο ορυχείο και να αλληλεπιδράσουμε με το περιβάλλον και τα μηχανήματα όπως έχουν σχεδιαστεί από το project. Αυτό έχει γίνει για να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε μια πλήρη εικόνα του πώς θα είναι το ορυχείο του μέλλοντος. Το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας είναι βασικά πολύτιμο, όπως το βλέπω τώρα, για δύο λόγους. Έχει επιμορφωτικό ρόλο, αλλά προσφέρει εκπαίδευση για τον τρόπο λειτουργίας. Το μεγαλύτερο όφελος θα είναι ότι θα μάθει τι γίνεται η ευρύτερη κοινωνία. Γιατί δεν μπορεί το ορυχείο να πάει στους ανθρώπους, αν οι άνθρωποι δεν μπορούν να μπουν στο ορυχείο. Βοηθά αυτούς που λειτουργούν το ορυχείο να κατανοήσουν τι συμβαίνει, τις διαφορετικές φάσεις, αλλά και δράσεις σε ένα ορυχείο. Εξαιτίας της αυξανόμενης ανάγκης για ορυκτά και μέταλλα που είναι απαραίτητα στην καθημερινή μας ζωή, ο τομέας των εξορύξεων θα αυξήσει την παραγωγή τα επόμενα χρόνια. Αλλά το ορυχείο του μέλλοντος αναμένεται να μειώσει σημαντικά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του.